Η ποίησή σας μελοποιήθηκε. Ωστόσο, μέχρι ενός σημείου συμβιβαστήκατε για να συμβεί αυτό, περικοπές, ευνοχισμοί και αλλαγές λέξεων για να ταιριάξει το μέτρο στη μουσική. Γιατί είναι τόσο σημαντικό να τραγουδιούνται τα ποίηματά σας και δεν σας έφτανε που διαβάζονται? Ναι, είναι μια πρόκληση, ειδικά όταν ο συνθέτης είναι γνωσμένου κύρου και σημαντικός συνθέτης, όπως είναι ο Γιάννης Μαρκόπουλος που μου έχει κάνει. Έχει κάνει την Συμφωνία της Ίασης, όπου είναι συμφωνικό έργο με την αρχαία έννοια του όρου, και όντως πιστεύω ότι είναι ένα σημαντικό έργο, ανέβηκε στο Μέγαρο Μουσικής, και παρά τα επιμέρους αντιρρήσεις μου, το όλο αποτέλεσμα με πολύ καλούς συντελεστές και σολίστες, τον Μάριο Φραγκούλη, την Καμεράτα, την Ορχήστρα και τον Γαϊτάνο, πιστεύω ότι το τελικό αποτέλεσμα ήταν θετικό. Η ποίηση του Πρατικάκη, πέρα από τη συναισθηματική της φόρτιση, έχει συχνά κάτι πολύ περισσότερο. Μια αόριστη γοητεία και μια μουσική. Ο Πρατικάκης ξέρει καλά τι σημαίνει ήχος στην ποίηση. Είναι η αιώνια δίψα για ζωή, με την οποία επενδύει τα συναισθήματά του σε ό,τι πιο πολύτιμο υπάρχει, σε ό,τι πιο βαθιά αγαπά, σε ό,τι πιο πολύτιμο στο τέλος χάνεται. Μια ποίηση που κυριολεκτικά κοχλάζει από ιδέες, θέματα, μορφές, ρυθμούς, πλούσια σε συγκομιδή και νοηματικό συντέριασμα λέξεων, με ψυχολογικές βυθοσκοπήσεις και διηγερτικές εκρήξεις, ταρακουνάει το μυαλό και την ευαισθησία ταυτόχρονα. Πώς είναι η καθημερινότητά σας, κύριε Πρατικάκη? Το πρώτιστο είναι η αγάπη μου για να γράφω, η ποίηση. Η ιατρική είναι, παρότι εξακολουθώ να την αγαπώ, έχει περιέλθει σε ένα απλό βιοποριστικό επάγγελμα, ως προς την εφαρμογή της εννοώ, και όχι ως προς τη γνώση, το περιεχόμενο που με βοήθησε πάρα πολύ να αντλήσω υλικό και να το εντάξω και αυτό βέβαια στην ποίηση και γενικότερα στο δοκιμιακό λόγο, γιατί εκτός από ποίηση έχω γράψει δοκίμιο, σενάριο, κριτικές μελέτες, κείμενα για τη γλώσσα, πάρα πολλά, τα οποία δεν έχουν εκδοθεί σε τόμο, αλλά έχουν εκδοθεί σε πάρα πολλά περιοδικά και εφημερίδες κτλ. Και στη συνέχεια η ζωή μου εδώ με την Κωνσταντίνα. Είναι η σύζυγός σας. Η σύζυγός μου, ναι. Δεν θέλω να σας κάνω το ψυχίατρο, ναι. Αλλά όμως θέλω να σας επισημάνω ότι μου αναφέρατε πρώτα την ποίηση, μετά την ιατρική και μετά την οικογένεια. Δεν είναι μια αξιολογική σειρά. Δηλαδή, δεν είναι μια αξιολογική σειρά, παρότι η Κωνσταντίνα από εκεί γελάει. Η Κωνσταντίνα εξάλλου είναι η μούσα μου και είναι ένα απόσπαστο στοιχείο. Όταν λέω ποίηση, η Κωνσταντίνα με εμπνέει, της έχω αφιερώσει ένα ολόκληρο βιβλίο και άλλα ποίηματα, γιατί με εμπνέει. Είναι δηλαδή είναι ένα στοιχείο της ποιητικής μου λειτουργίας. Σου φέγγω σε εκείνο το ταξίδι για τη θάλασσα, για τον ουρανό. Να σου φέγγω στα σύνορα της σάρκας και της φαντασίας. Σφίγγε με πάνω σου, να σου φέγγω. Ο χρόνος, αυτό το ύπουλο κογκρέσο όπου γεροβιολόγοι σχεδιάζουν το τέλος μας. Ο χρόνος εμφανίζεται σε πολλές αποστροφές του έργου σας. Εσείς τι φοβάστε αυτή την ετοιμιγορία του χρόνου? Θα λέω ότι είμαι αρκετά συμφιλιωμένος με τον χρόνο. Δηλαδή,
το θεωρώ σαν μια φυσική πορεία. Ο άνθρωπος όταν είναι δημιουργικός και γόνιμος και πλούσιος γεμίζει από συναισθήματα, από εμπειρίες, από βιώματα, από αγάπη, και δεν θα έλεγα ότι δεν το φοβάμαι, δεν θα έλεγα ότι τον αγνοώ, αλλά δεν με απασχολεί τόσο πολύ. Το έργο που φτιάχνω τώρα, το αόρατο πλήθος, μιλάω για τα παιδιά όπου ζουν στον ενεστώτα χρόνο. Αν λοιπόν μπορούσε ο ενήλικας να γυρίσει στην πρωταρχική του αθωότητα, ο ενεστώτας χρόνος είναι η αιωνιότητα. Γιατί? Το παιδί δεν έχει χρόνο, ζει το άχρονο. Ζει το άχρονο γιατί δεν έχει παρελθόν και δεν ενδιαφέρεται για το μέλλον. Οπότε ζώντας τον ενεστώτα, ζει την αιωνιότητα. Με την έννοια λοιπόν αυτή, η προσπάθειά μου να γυρίσω στο αναπαροτρίωτο γενέθλιο τόπο και στην αθωότητα είναι η μόνη αθανασία. Η αθανασία της έκφρασης λοιπόν μέσα από την αθωότητα του ενεστώτος χρόνου. Βαθύ ποτάμι, βαθύ ποτάμι, φωτεινό, φωτεινό, για να σε ταξιδέψω, για να σε ταξιδέψω, βαθύ ποτάμι. Μέσα στα χρώματα, μέσα στα χρώματα μιλούσαμε, μιλούσαμε μια άλλη γλώσσα. Όπου ρώτησε, ρώτησε το φως, για να έρχεσαι πάντα, για να έρχεσαι πάντα, άγνωστο, άγνωστο μυστήριο. Βαθύ ποτάμι. Τετάρτη βράδυ, τετάρτη βράδυ, η χαρά που θα σε συναντήσω, που θα σε συναντήσω, τετάρτη βράδυ.